Σήμερα παρευρεθήκαμε εδώ πέρα ζητώντας να γίνει η δίκη για να αποκαλυφθεί το άδικο κατηγορητήριο των συναδέλφων μας φοιτητών στην αντιμπεριαλιστική κινητοποίηση στο άγαλμα του Τρούμαν. Για άλλη μια φορά, οι μάρτυρες κατηγορίας, οι τρεις αστυνομικοί οι οποίοι έχουν καταθέσει, δεν εμφανίστηκαν γιατί αρρώστησαν και οι τρεις ταυτόχρονα. Φαίνεται δηλαδή η πρόθεση της κυβέρνησης να μην γίνει αυτή η δίκη, να μην αποκαλυφθεί το σαθρό κατηγορητήριο με το οποίο κατηγορούνται άδικα συνάδελφοί μας φοιτητές, οι οποίοι με άλλους φοιτητές, με εργαζόμενους, με συνδικαλιστές, πρωτοστάτησαν σε αντιμπεριαλιστική κινητοποίηση ενάντια στον ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Μια κινητοποίηση η οποία έχει ιδιαίτερη αξία, θυμίζοντας μόνο το γεγονός ότι την επόμενη μέρα ο ίδιος ο πρεσβευτής ο Πάιατ πήγε να επιθεωρήσει το άγαλμα του Τρούμαν και να επιδείξει ότι η θέση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ήταν μια κίνηση τυχαία. Υποδηλώνει την ευθυγραμμισμένη πολιτική της κυβέρνησης στις επιδιώξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο να το επιβεβαιώνουν. Ο λαός μας δεν πρόκειται να τους δώσει χωροχάρτη. Θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα, καταγγέλλοντας τον υπεριαλισμό των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.